Γεια σας! Θα πω από τώρα χρόνια πολλά, θα ευχηθώ καλές γιορτές. Στο σημερινό βίντεο δεν θα μαγειρέψουμε, απλά θα ήθελα να σας κάνω κάποιες προτάσεις. Ήδη στα 4 χρόνια που υπάρχει το κανάλι έχω μαγειρέψει πάρα πολλές συνταγές. Κοντεύουμε τα 200 βίντεο και στο site υπάρχουν πάνω από 270 συνταγές. Πολλές από αυτές είναι καθημερινές, αλλά πολλές από αυτές είναι και γιορτινές. Λοιπόν, θέλω να σας προτείνω να κοιτάξετε την κατηγορία γιορτινό τραπέζι και την κατηγορία χριστουγεννιάτικες συνταγές για να πάρετε ιδέες. Δεν ξέρω πόσο έχετε σκοπό να γιορτάσετε, αλλά εγώ συνήθως όταν κάνω τραπέζια έχω πάντα κάποια ορεκτικά, έχω πάντα κάποιες σαλάτες και έχω πάντα και κάποιες πίτες. Και φυσικά υπάρχει και το κυρίως πιάτο. Το κυρίως πιάτο παλιότερα ήταν γαλοπούλα, αλλά από τότε που ανακαλύψαμε το κόκορα, αγαπάμε πάρα πολύ τον κόκορα για κυρίως. Επίσης αγαπάμε πάρα πολύ την πανσέτα. Αυτό δεν το έχω κάνει βίντεο ακόμα, γιατί το θεώρησα πάρα πολύ απλό. Την πανσέτα τη βάζω μέσα στη γάστρα, αφού την έχω μαρινάρει, και την αλείφω με κρασί, μέλι και μουστάρδα. Λοιπόν, και έχετε και καραμελώνι, σιγοψίνεται και γίνεται φανταστική, πεντανόστιμη και λιώνει. Είναι απλή η συνταγή, αλλά αν θέλετε μπορείτε να μου πείτε τη γνώμη σας, αν θέλετε να τη δείξουμε. Η συνταγή υπάρχει και στο site, απλά δεν έχει γίνει βίντεο. Λοιπόν, τι θέλω να προτείνω. Θέλω να προτείνω να διαλέξετε ωραία τυριά. Τα τυριά είναι πάντα κάτι πάρα πολύ θελκτικό στο τραπέζι, όλοι αγαπάνε τα τυριά νομίζω, και επίσης μπορείτε να συνοδεύσετε τα τυριά και με κάποιες γλυκές γεύσεις. Ταιριάζουν πάρα πολύ τα τσάτνι, που είναι πολύ διαδεδομένο στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα τώρα τελευταία νομίζω έχουμε αρχίσει και ανακαλύπτουμε το συνδυασμό των γεύσεων αυτών. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε κολλημένοι μόνο στα παραδοσιακά, μπορούμε να κάνουμε και κάτι πιο μοντέρνο στο τραπέζι μας. Εξαρτάται βέβαια το γούστο του καθενός, έτσι. Εγώ έχω προτάσεις για όλα τα γούστα. Εμένα μου αρέσει και κάτι λίγο πιο μοντέρνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο θα προτείνουμε για το τραπέζι μας. Θέλω να σας προτείνω να βγάλετε και πίτες. Ανάλογα πόσο κόσμο θα έχετε και τι όρεξη έχετε. Η σπανακόπιτα είναι μια πίτα που πάντα είναι αγαπημένη, η τυρόπιτα επίσης. Μπορείτε να κάνετε τυρόπιτα σουφλέ με αλατικά, που είναι και αυτό αρκετά παλιά και δοκιμασμένη συνταγή, ή μπορείτε να κάνετε κάτι πιο μοντέρνο ή κάτι πιο πικάντικο. Μπορείτε να κάνετε πίτα με γέμιση τυριών και αλατικών. Μπορείτε να κάνετε κολοκύθο τυρόπιτα με γλυκιά κολοκύθα, επίσης πάρα πολύ ωραία πρόταση χριστουγεννιάτικη. Μπορείτε να κάνετε την πίτα σπετζοφάι που έχω δείξει με το λουκάνικο και την πιπεριά, είναι αριστούργημα, αλλά θα κάνετε με χωριάτικο φύλλο, γίνεται πάρα πολύ ωραία. Και με το εύκολο φύλλο που σας έδειξα πριν από λίγο καιρό, και με αυτό γίνεται πάρα πολύ ωραία. Σαλάτες, έτσι, σαλάτες γιορτινές, σαλάτες με όσπρια. Μια πάρα πολύ ωραία πρόταση είναι σαλάτα με φακές μαύρες ή κανονικές και σολομό, και αυτή η συνταγή υπάρχει στο site. Τι άλλο, χίλια δυο άλλα. Εάν μπείτε στο site μου στην κατηγορία γιορτινές συνταγές, έχω πάνω από 70 προτάσεις για το γιορτινό τραπέζι. Στο κανάλι υπάρχει playlist με χριστουγεννιάτικες συνταγές και επίσης playlist με συνταγές για το γιορτινό τραπέζι, όλα τα βίντεο που έχω κάνει. Κάποιες ξεχωριστές προτάσεις που θα ήθελα να σας δώσω, εκτός από τον κόκορα που σας είπα για κυρίως πιάτο. Το ψαρονεύρι, το τυλιχτό σε σφολιάτα, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό για το τραπέζι σας. Τα χοιρινά φιλετίνια με σάλτσα δαμάσκινο. Ένα καταπληκτικό πιάτο είναι το αγριογούρνο με δαμάσκινα, φανταστικό πιάτο. Ένα άλλο αγαπημένο των φίλων μου και ειδικά της κουμπάρας μου, σχεδόν κάθε χρόνο με βάζει και της το ετοιμάζω, το μουσχάρι με μανιτάρια και βελούδινη σάλτσα μαύρο δάφνης, φανταστικό πιάτο και αυτό.
Να μην ξεχάσω να αναφέρω τα γιορτινά ψωμάκια που σας έχω προτείνει. Ψωμάκι γεμιστό με γραβιέρα και λιαστή ντομάτα. Ψωμάκι γεμιστό με πέστο και σαλάμι. Πάρα πολύ εντυπωσιακά για το γιορτινό τραπέζι. Σπάνακο ψωμάκια. Και αυτά σας τα έχω δείξει και σε βίντεο. Πάρα πολύ εντυπωσιακές προτάσεις και νόστιμες για το γιορτινό σας τραπέζι. Και για το τέλος να αφήσουμε τα γλυκά. Last but not least, έτσι. Οι κουραβιέδες και τα μελομακάρονα εννοείται ότι είναι οι πρωταγωνιστές των ημερών. Αλλά στο τελείωμα ενός γιορτινού δείπνου θέλουμε και κάτι άλλο, έτσι. Σας έχω προτείνει πάρα πολλές γλυκές προτάσεις. Η σοκολατόπιτα είναι μία από αυτές. Εμένα μου αρέσει κάτι πιο ελαφρύ, για να πω την αλήθεια, και πιο δροσερό μετά από ένα μεγάλο γεύμα, και προτιμώ το cheesecake. Το cheesecake με βύσσινο είναι το αγαπημένο μου, και φράουλα βέβαια, και αυτό είναι πάρα πολύ γευστικό. Και να μην ξεχάσουμε φυσικά την βασιλόπιτα. Η βασιλόπιτα μπορεί να είναι είτε cake με φρούτα και ξηρούς καρπούς, αλλά εμείς προτιμούμε 99% των περιπτώσεων την βασιλόπιτα, την πολύτικη βασιλόπιτα τσουρέκι, που είναι και αυτή μια πολύ επιτυχημένη συνταγή που σας την έχω δείξει από τις πρώτες στο κανάλι και μπορείτε να τη βρείτε και γραπτός και σαν βίντεο στο κανάλι. Λοιπόν, δεν θα μακρηγορήσω άλλο, αυτά ήθελα έτσι λίγο και ήθελα να τα πούμε. Θέλω να μου αφήσετε σχόλια και προτάσεις, να έχουμε έτσι μια διαφορετική επαφή αυτή τη φορά, συνοψίζοντας κάποιες προτάσεις από συνταγές που έχουμε ήδη μαγειρέψει και σας έχω προτείνει στο παρελθόν. Και αν θέλετε να μου ζητήσετε και άλλες συνταγές, εδώ είμαι να σας ακούσω και θα χαρώ πάρα πολύ να μου στείλετε τις προτάσεις και το τι θέλετε να δείτε. Σας φιλώ προς το παρόν, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, να είστε όλοι καλά με υγεία και θα επανέλθω. Γεια σας!